Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΟΡΤ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο 15χρονος από τον πύργο που τις τελευταίες ημέρες ζούσε έναν εφιάλτη εξαιτίας του μπούλινγκ που δεχόταν από άλλους συμμαθητές του, σπάει τη σιωπή του και μιλά για την περιπέτεια του στην ΟΡΤ και τον Κώστα Γκελντή. Η αστυνομία κατάφερε και έβαλε τέλος στην περιπέτεια του μικρού με την ταυτοποίηση και την προσαγωγή τριών ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση. Λίγο χαρούμενος. Γιατί θα τελειώσει αυτό το θέμα και θα είμαστε κομπλέ. Είναι ο 15χρονος που έπεσε θύμα bullying πριν από μερικές ημέρες στον πύργο. Όπως αποκαλύπτει, αισθάνεται χαρούμενος, αφού μετά τις τελευταίες εξελίξεις φαίνεται να μπαίνει τέλος στο δικό του Γολγοθά. Μετά τη μήνυση που κατατέθηκε, σήμερα έγιναν τρεις προσαγωγές ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Όλα ξεκίνησαν στις καταλήψεις του περασμένου χειμώνα. Όπως βλέπετε και στο βίντεο, οι νεαροί Ρωμά βανδάλισαν και έβαλαν φωτιά στο σχολείο τους. Και ανοίξαν το σχολείο, μπήκαν μέσα και βάλανε τη φωτιά. Και τραβάγανε βίντεο, πάλι έγινε ακριβώς το ίδιο, το στείλανε σε παιδιά. Και κατηγορήσαν εμένα και άλλα δύο παιδιά. Το βράδυ της επίθεσης, ο 15χρονος επέστρεφε στο σπίτι του από την πλατεία που είχε βγει με τους φίλους του. Οι νεαροί τον ακολούθησαν μέχρι και αυτό εδώ το σημείο και του έκαναν την επίθεση, όπως είδαμε και στο βίντεο ντοκουμέντο. Είχαμε πάει μια μέρα με τον φίλο μου στην πλατεία και του λέω: τρέξε, είναι πίσω μας, έρχονται από πίσω μας. Και μου λέει: δεν έρχονται εδώ. Και δεν έτρεξε και μας πιάσανε. Κάτι λέγανε στα τσιγκάνικα και μας πήγανε πιο πάνω. Και μου λέει: κάτσε κάτω και ξεκίνησε να με βαράει. Δεν μου είπε π.χ. το λόγο, απλά μου το είπε στην αρχή πιο πίσω και μετά ξεκίνησε πάλι να με βαράει. Ήτανε δύο μπροστά και άλλα έξι πίσω πρέπει να ήταν. Ο νεαρός μετά την πρώτη επίθεση που δέχθηκε έφυγε από τον πύργο για να ρεμίσουν τα πνεύματα. Όταν επέστρεψε όμως, οι Ρωμά φαίνεται πως του είχαν στήσει καρτέρι. Και μετά αυτό ξανασυνεχίστηκε, ενώ είχα πάει στο χωριό ένα μήνα για να μπας και ρεμίσουν τα πράγματα. Αλλά δεν ρεμίσαν, έγιναν πάλι τα ίδια. Με απείλησε, μου είπε ότι αν δεν του καλύψω στο δικαστήριο θα έχω χειρότερα μπλεξίματα και δεν θα βάλει. Δικά το άτομα θα βάλει κι άλλα και θα κάνω καιρό να βγω από το σπίτι. Ο 15χρονος δεν είχε αποκαλύψει τίποτα στους γονείς του γιατί φοβόταν. Είχα πει ότι απλά δύο χαστούκια έγιναν. Μόνο δεν είπα όλο το σκηνικό τι έγινε γιατί φοβόμουν και ήταν και λογικό κιόλας. Και στην αστυνομία δεν ήθελα να δώσω τα ονόματα σε περίπτωση που με βρουν και γίνουν πιο χειρότερα τα πράγματα. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σωρίς συνανθρώπων μας εξακολουθούν να παραμένουν επί μήνες τα αζήτητα στα ψυγεία νοσοκομείων και νεκροτομείων της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής μέχρι να τις αναζητήσει κάποιο συγγενικό πρόσωπο ή να ολοκληρωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και να ενταφιαστούν. Το πρόβλημα έχει λάβει πλέον μεγάλες διαστάσεις καθώς υπάρχουν σωροί που μπορεί να μην αναζητηθούν μέχρι και 6 μήνες. Επί μήνες παραμένουν στα αζήτητα στα ψυγεία νοσοκομείων και νεκροτομείων της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής σωροί συνανθρώπων μας μέχρι και διάστημα 6 μηνών γιατί δεν αναλαμβάνει κάποιος την κηδεία και ταφή τους. Έχω την αίσθηση ότι είναι ένα ζήτημα που χρονίζει εξαιτίας και της αρχής της δικής μας ή της πολιτείας ή της δημοτικής αρχής που δεν έχουν δημιουργήσει προϋποθέσεις έτσι ώστε όλα αυτά τα περιστατικά μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα που θα γίνει η ταυτοποίηση, που θα γίνει η εξακρίβωση των στοιχείων, που θα γίνει ό,τι είναι απαραίτητο να βγει η άδεια της ταφής, να χορηγείται από την πολιτεία ένα μικρό ποσό, να μπορεί να ενταφιάζεται ένας άπορος ή ένας αγνώστων στοιχείων. Πρόκειται μεταξύ άλλων για σωρούς ατόμων που δεν είχαν κανένα στη ζωή για αλλοδαπούς και για άπορους. Δυστυχώς είναι ένα ζήτημα το οποίο χρονίζει για τον απλό λόγο ότι υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά ανθρώπων που δεν έχουν συγγενείς. Ανθρώπων ανυμπόρων να ενταφιαστούν λόγω αδυναμίας οικονομικής. Ανθρώπων οι οποίοι προέρχονται από την αλλοδαπή. Και φεύγουν για κάποιους λόγους παθολογικούς ή ατυχημάτων κτλ. Όλα αυτά τα περιστατικά μένουν στα ζήτητα. Τραγικό όμως ακούγεται ότι υπάρχουν και περιστατικά που τα παιδιά αρνούνται να παραλάβουν τις σωρούς των γονέων τους και να τους πούν το τελευταίο αντίο. Υπάρχουν μερικές τέτοιες περιπτώσεις, βέβαια είναι ελάχιστες, ανθρώπων που απαρνιούνται
τη συγγενική σχέση. Γιατί δεν είχαν καλή σχέση στο παρελθόν με τον πατέρα ή τη μάνα και τους εγκατάλειψαν στην τύχη τους. Και όταν βρεθήκανε, θεώρησαν ότι δεν υπάρχει λόγος ούτε στην τελευταία κατοικία να οδηγήσει το γονιό τους ή το θείο τους ή τη θεία τους. Οι κοινωνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων σε τακτά διαστήματα απευθύνονται στα τοπικά γραφεία τελετών για να αναλάβουν δωρεάν το έργο της ταφής των σωρών που είναι στα αζήτητα, κάτι που πράττουν και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που έχουν χάσει πια το λογαριασμό καταμέτρησης των αζήτητων σωρών. Οι υπηρεσίες οι κοινωνικές των νοσοκομείων να απευθύνονται σε εμάς τους εργολάβους με σκοπό να ενταφιάσουμε δωρεάν όλα αυτά τα περιστατικά που προκύπτουν, έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί το νοσοκομείο από τέτοια περιστατικά. Πόσα να σας πω, είναι αναρρύθμιτα. Εγώ έχω 50 χρόνια επαγγελματίας, έχω ενταφιάσει αρκετά, πάρα πολλά. Δεν μπορώ να σας πω αριθμό συγκεκριμένο. Όμως είναι πάρα πολλά. Δυστυχώς όμως στην Πάτρα δεν υπάρχει εγκεκριμένο ποσό για τις δωρεάν κηδείες, με εξαίρεση το δωρεάν τάφο που παραχωρεί για 3 χρόνια ο Δήμος. Αν υπήρχε, όπως συμβαίνει σε άλλους Δήμους της χώρας, η πρόβλεψη ενταφιασμού όσων σωρών είναι στα ζήτητα, αυτό θα ήταν ένα σημάδι πολιτισμού και ανθρωπιάς, όπως αναφέρουν τα γραφεία τελετών, και δεν θα υπήρχαν αζήτητοι σωροί στα νεκροτομεία. Στην Πάτρα μας, δυστυχώς, δεν υπάρχει κονδύλι για να ενταφιάσει έναν ανάπορο. Είναι καθημερινότητα για μας. Κάθε τόσο μας παίρνουν οι υπηρεσίες και μας λένε κάντε αυτό, κάντε εκείνο. Ο Δήμος το μόνο που κάνει αυτή τη στιγμή είναι σε τέτοιες περιπτώσεις να παραχωρεί δωρεάν τον τάφο. Τα κοινοτάφια. Για 3 χρόνια. Και μετά μπαίνουν σε οστιοφυλάκια. Να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Ο Σεπτέμβριος παραδοσιακά είναι ο μήνας που τα βλέμματα όλων στρέφονται στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και η φετινή έκθεση έχει αμιγώς προεκλογικό χαρακτήρα, οπότε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει διάφορα μέτρα, μερικά από τα οποία έχουν ήδη κλειδώσει από την μεριά τους. Οι πολίτες ευελπιστούν σε καλά μαντάτα από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως, ωστόσο διατηρούν τις επιφυλάξεις τους τόσο για το κατά πόσο θα υλοποιηθούν οι εξαγγελίες, όσο και για το πόσο θα ανακουφίσουν τον κόσμο που ετοιμάζεται για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα. Η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της σύνταξης του πακέτου της ΔΕΘ που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ πολλά θα κριθούν την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, που θα γίνουν γνωστά 3 σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Ο δημοσιονομικός χώρος που έχει προκύψει εκτιμάται ότι ενδεχομένως να περιοριστεί στην περίπτωση κατά την οποία συνεχίσουν να τείνουν αυξανόμενες οι ανάγκες για την επιδότηση των τιμολογίων του ρεύματος. Ωστόσο, στην περίπτωση που η καλή πορεία των τουριστικών και των δημοσίων εσόδων συνεχιστεί, αλλά και η ανάπτυξη βρεθεί σε καλύτερα του αναμενωμένου επίπεδα, τότε είναι πολύ πιθανό να ανοίξει η περίμετρος των μέτρων που τελικά θα ανακοινωθούν στις 10 Σεπτεμβρίου. Πιστεύετε ότι στην έκθεση της Θεσσαλονίκης θα βγει κάτι καλό για το χειμώνα? Θέλω να πιστεύω πως ναι. Θέλω να πιστεύω με επιφύλαξη. Θεωρώ ότι ό,τι ήταν να δείξει το έχει δείξει, προσπαθεί. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει. Στο οικονομικό επιτελείο πάντως επικρατεί αισιοδοξία ότι θα υπάρξουν τα δημοσιονομικά περιθώρια για σημαντικές εξαγγελίες. Η κυβέρνηση πρέπει να δώσει μια βοήθεια στον κόσμο με κάποια επιδόματα, με ενίσχυση της μεσαίας τάξης, μείωση της φορολογίας, του ρεύματος, γιατί ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Εγώ νομίζω ναι, έχω εμπιστοσύνη στο Κυριάκο. Δεν ψηφίζω Κυριάκο, πρόκειται να δεις, αλλά έχω εμπιστοσύνη γιατί μου έκανε ένα κλικ. Στο τραπέζι υπάρχουν μια σειρά από προτάσεις τόσο για μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, όσο επίσης και για τα μέτρα που στηρίζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στην ακρίβεια. Ο χειμώνας ωστόσο είναι πάρα πολύ δύσκολος, γιατί ο κόσμος έχει φτώχειες και εδώ στον Άχη. Καταλάβατε, είναι πολύ δύσκολος ο χειμώνας. Ένα από τα μέτρα που κερδίζει έδαφος είναι η επιταγή ακρίβειας, ένα μέτρο στοχευμένο που θα βοηθήσει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που δέχονται μεγαλύτερες πιέσεις από την ακρίβεια και τις πληθωριστικές πιέσεις. Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Κάποια μέτρα ίσως βοηθήσουν τον κόσμο, γιατί υπάρχει μεγάλο κόστος στη ζωή. Νομίζω όλοι έχουμε την ασφάλεια το ότι έρχεται το χειμώνα. Καταρχήν θεωρώ ότι η ακρίβεια είναι τόσο μεγάλη και έχει μπει για τα καλά στις ζωές όλων μας, που θεωρώ ότι ό,τι μέτρο στήριξης και να πάρθει, δεν θα είναι τόσο καλό για όλους εμάς, να το πω έτσι απλά. Τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού, η αύξηση των συντάξεων, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, η χορήγηση νέας επιταγής ακρίβειας, η μείωση του τέλους επιτιδεύματος και το Fuel Pass 3.
Μέσα σε όλα τα προβλήματα και η εξίσωση των πληστηριασμών, έτσι σε δεινή θέση, αναμένεται να βρεθούν με την έλευση του Σεπτέμβρη χιλιάδες δανειολήπτες κόκκινων δανείων, καθώς οι τράπεζες αλλά και οι εταιρείες διαχείρισης δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν την πίεση, πυροδοτώντας μαζικούς πληστηριασμούς. Οι πρώτες εκτιμήσεις από την τραπεζική αγορά αναφέρουν ότι το ηλεκτρονικό σφυρί θα χτυπήσει από αύριο μέχρι και το τέλος του χρόνου περισσότερες από 6.000 φορές για ποσά που ξεκινούν από μερικά ευρώ και ανέρχονται μέχρι τα 20 εκατομμύρια, δηλαδή προβλέπονται περισσότεροι από 1.500 πληστηριασμοί σε μηνιαία βάση. Με το αριστερό μπαίνει το φθινόπωρο για όλους τους δανειολήπτες, καθώς όπως είναι φυσικό με τις τιμές τόσο στην ενέργεια όσο και στα τρόφιμα και τις πρώτες ύλες να έχουν εκτοξευθεί, είναι βέβαιο πως θα αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός όσων θα δυνατούν να ανταπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Αυτή τη στιγμή οι αναρτημέγοι πληστηριασμοί κατοικιών για το μήνα Σεπτέμβριο του 2022 είναι 1.700 περίπου. Επομένως, είναι πολλοί πληστηριασμοί κατοικίας για ένα χρονικό διάστημα ενός μήνα. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα και μάλιστα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί ήδη με πρόσφατη ανακοίνωση, πριν από λίγες μέρες, ένα στα τρία δάνεια που ρυθμίστηκαν το τελευταίο 12μήνο ξανακοκκινίζουν. Υπάρχει μεγάλο ζήτημα πάλι με τα κόκκινα δάνεια. Οι πληστηριασμοί για το Σεπτέμβριο είναι γύρω στους 3.900, αλλά για τις κατοικίες είναι αυτό το νούμερο που σας είπα πριν, 1.700 περίπου κατοικίες βγαίνουν σε πληστηριασμό το Σεπτέμβριο. Το μοναδικό ανάγχωμα απέναντι στο επικείμενο κύμα πληστηριασμών είναι το ενδιάμεσο καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας που προωθεί η κυβέρνηση στο πλαίσιο του νέου πτωχευτικού νόμου. Οι οφειλέτες έχουν κάποια μέσα προστασίας που αφορούν τους πληστηριασμούς Σεπτεμβρίου, εκτός αν μπορέσουν να κάνουν έστω την τελευταία στιγμή κάποια διαπραγμάτευση με την εταιρεία διαχείρισης για να μπορέσουν να ρυθμίσουν την τράπεζα, αν το δάνειο είναι ακόμα στην τράπεζα. Αλλά αυτό την τελευταία στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο γιατί οι τράπεζες ζητούν μεγάλες προκαταβολές. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, αν κάποιος οφείλει, έχει κάποια άμυνα απέναντι στις οφειλές και το πρώτο και το βασικό εργαλείο του είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Δυστυχώς όμως ο εξοδικαστικός μηχανισμός δεν προχωράει και ο κυριότερος λόγος είναι γιατί οι εταιρείες διαχείρισης και οι τράπεζες δεν δέχονται, προσέξτε, την πρόταση, τη δίκαιη που βγάζει το ίδιο το σύστημα, γιατί το σύστημα του εξοδικαστικού, η πλατφόρμα δηλαδή, κάνει τι κάνει, παίρνει τα στοιχεία, τα περιουσιακά και τα οικονομικά, τα πραγματικά και βγάζει μια δίκαιη πρόταση με αλγόριθμο. Δηλαδή μια πρόταση την οποία ο δανειολήπτης μπορεί να ανταποκριθεί. Πλην όμως οι τράπεζες και τα funds δεν αποδέχονται αυτές τις προτάσεις. Με συνέπεια υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Η κρίση βάζει λουκέτο στις επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες πια στρέφονται στον πρωτογενή τομέα. Αυτό προκύπτει και από τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλίας, Κώστας Νικολούτσος, τονίζει πως δεν υπάρχει κανένα απολύτως αισιόδοξο επιχειρηματικό κλίμα. Μειώθηκαν το δεύτερο τρίμηνο του 2022 οι ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων για το σύνολο των τομέων της οικονομίας, καθώς η τρέχουσα συγκυρία δεν είναι ευνοϊκή για το επιχειρήν. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων ανήλθαν σε 25.341, παρουσιάζοντας μείωση 3,9% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2021, που είχαν ανέλθει σε 26.370 και μείωση 7,2% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2022, που είχαν ανέλθει σε 27.301. Είναι εντυπωσιακό με το γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες έχουν μεγάλη πτώση στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Για μένα αυτό οφείλεται σε πρώτη ανάγνωση και στη μεγάλη ανασφάλεια που υπάρχει για εξαιτίας του θέματος της ενέργειας. Και αυτό το θέμα της ενέργειας έχει να κάνει και με το κόστος της λειτουργίας των επιχειρήσεων, αλλά και την ενδεχόμενη μείωση της αγοραστικής δύναμης του κοινού, το οποίο βέβαια σε πρώτη προτεραιότητα θα καλύψει τις ενεργειακές του ανάγκες. Όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων το δεύτερο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2021 καταγράφηκε στο τομέα μεταφορά και αποθήκευση κατά 36,3% και στον τομέα χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες με ποσοστό 22,5%, ενώ η αντίστοιχη μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στον τομέα παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού κατά 15,2% και στον τομέα χοδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών κατά 13,7%. Αυτό βέβαια δείχνει στους τελευταίους μήνες, ενώ είχαμε μια ομαλή κατά κάποιο τρόπο συμπεριφορά τους πρώτους μήνες, στο τελευταίο δίμηνο έχουμε μεγάλη υποχώρηση από τον τάσο εγγραφής και οπωσδήποτε είναι ένα θέμα το οποίο μας δημιουργεί σοβαρή ανησυχία.
Όλο και περισσότερο τις προσφορές και τις εκπτώσεις που παρέχουν τα σούπερ μάρκετ κυνηγούν οι Έλληνες καταναλωτές στην προσπάθειά τους να εξοικονομήσουν χρήματα μέσα από πρακτικές έξυπνων αγορών, αποκομίζοντας σημαντικά ωφέλη. Οι Έλληνες καταναλωτές στην προσπάθειά τους να εξοικονομήσουν χρήματα κυνηγούν όλο και περισσότερο προσφορές και εκπτώσεις. Ψάχνουν τα κόκκινα ταμπελάκια στα ράφια, που η τιμή του προϊόντος είναι χαμηλότερη από το κανονικό. Για τους καταναλωτές οι προσφορές είναι κάτι σημαντικό και πολλές φορές κάνουν έρευνα αγοράς για να ψουνίσουν όσα χρειάζονται. Τις προσφορές στα ψώνια. Φυσικά. Περιορίστε. Φυσικά. Φυσικά. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Όταν είναι λογαριασμοί, όταν δουλεύουμε και περιμένουμε να πάρουμε τη σύνταξη για να πληρώνουμε τους λογαριασμούς, από εκεί και πέρα, ό,τι περισσεύει στις προσφορές. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και μέρα με την ημέρα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο. Εσείς επιλέγετε σε προσφορές όταν ψωνίζετε? Πάντα, εννοείται βέβαια. Πάντα. Κοιτάμε πάντα το φθηνότερο. Εννοείται. Τώρα η κατάσταση έχει δυσκολέψει πάρα πολύ και δεν ξέρουμε ακόμα τι μας περιμένει. Έχετε περιορίσει τα ψώνια σας γενικότερα? Σιγά σιγά αρχίζουμε και τα περιορίζουμε. Παίρνουμε τα απολύτως απαραίτητα. Τα αποτελέσματα έρευνας αναφέρουν ότι 9 στους 10 Έλληνες δηλώνουν πως ανησυχούν πολύ για την ακρίβεια και πως επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητά τους. Τα καύσιμα, τα τρόφιμα και οι λογαριασμοί ενέργειας αποτελούν το μεγαλύτερο πονοκέφαλο των καταναλωτών. Ακρίβεια, ο κόσμος δεν έχει να φάει. Δηλαδή μου τα λένε και τρελαίνουμε. Εγώ φυσικά δεν λέω ότι είμαι πλούσια, αλλά το να φάω έχω. Αλλά υπάρχει φίλη μου που η οποία μου έχει πει ούτε τυρί. Μου λέει, εσύ λες, μου λέει ότι δόξα τω Θεώ, έχω μάθει και με ψωμί και με τυρί. Εγώ σία μου λέει δεν το έχω, μου λέει. Εσείς όταν ψωνίζετε, πηγαίνετε σε προσφορές. Δεν το συζητώ. Περιορίζετε τα ψώνια σας? Ναι, πρώτα ψώνισα γεμάτο το ντουλάπι. Τώρα ψωνίζω αυτά. Δηλαδή θα έχω έναν καφέ πίσω και θα πάρω όλο. Λένε μήπως ξεμείνω. Βέβαια, βέβαια. Πολύ ακρίβεια. Τώρα ειδικά έχω πάθει πλάκα. Πρώτα στην ακρίβεια έρχονται τα τρόφιμα, καθώς το 30,7% δήλωσε ότι σε αυτά βλέπει τη μεγαλύτερη διαφορά στις τιμές. Στη δεύτερη θέση είναι οι λογαριασμοί ρεύματος με 27,5% και στην τρίτη τα καύσιμα με 23,5%. Κάποιοι θέλησαν και φέτος να συνεχίσουν τα περσινά σκηνικά με τους παραγωγούς σε απόγνωση και το ίδιο το προϊόν σε άγνωστες τύχες ή καλύτερα στις τύχες των εμπορικών πρακτικών που θέλησαν να επιβάλλουν σε ό,τι αφορά στη σταφίδα. Με το Υπουργείο, παρότι δεσμευόταν για τα αποθέματα πέρυσι να έχει ρολοκομπάρσου, το σκηνικό επιχείρησε να επανληφθεί σε ένα άλλο πεδίο, εκείνο της τιμής. Αν και όλοι οι ιδιώτες εξαγωγής, παρότι αρχικά φάνηκε ότι συμφωνούσαν στην κατώτατη τιμή του 1,5 ευρώ, δεν υπέγραψαν όταν και κλήθηκαν στη σύσκεψη που έγινε στην Αχαΐα. Τελικά, για να μην καταρρεύσει η τιμή του προϊόντος και χαθεί και η φετινή χρονιά με καταστρεπτικές συνέπειες για το προϊόν πια, συμφωνήθηκε η κατώτατη τιμή να οριστεί στο 1,25 ευρώ ανά κιλό και επανεξέταση αν υπάρξουν καλύτερες προϋποθέσεις. Στο 1,25 ευρώ ανά κιλό αναμένεται να κυμανθεί η τιμή αγοράς από τον παραγωγό της σταφίδας με βάση τη συμφωνία που επετέφθη στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΚΟΣ στην Πάτρα. Και βρέθηκε η πρόταση 1,25 η βάση για φέτος για την Κορινθιακή σταφίδα και στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα το επαναεξετάσουμε πάλι βάση της αγοράς να μπορεί να ανέβει. Εμείς θα το δούμε, θα το προσπαθήσουμε. Από την πλευρά των σταφιδοπαραγωγών τονίστηκε πως η ελάχιστη τιμή που ανταποκρίνεται στο κόστος παραγωγής και στον κόπο των καλλιεργητών είναι το 1,5 ευρώ. Τα έξοδα του παραγωγού για να είναι καλή πρέπει να είναι από 1,5 ευρώ και πάνω η σταφίδα. 1,25 είναι μια βάση να ξεκινήσουμε και να μην ακούμε εξευτελιστικές τιμές για το προϊόν της Κορινθιακής σταφίδας. Μάλιστα. Ο κόσμος, από ό,τι διαβάζατε, είχε απελπιστεί και ξερίζωνε σταφίδες. Εμείς θέλουμε να είναι βιώσιμο το προϊόν της σταφίδας. Να ασχοληθούν τα παιδιά με τη σταφίδα. Και αυτό θα κάνουμε. Η σταφιδοπαραγωγή είναι προβληματισμένη τόσο για την τιμή που καθορίστηκε, αλλά και για το κατά πόσο θα εφαρμοστεί, αφού η πλειοψηφία των ιδιωτικών μεταποιητικών εξαγωγικών εταιριών απουσίαζε από την εν λόγω σύσκεψη. Να βρούμε μια λύση. Γιατί όλοι οι σταφιδοπαραγωγοί αγωνιούν. Αγωνιούν για το προϊόν τους. Γιατί η σταφίδα Σωστά. είναι πολυετές φυτό, δεν είναι μονοετές. Και δεν είναι καρπούζι να το ξεριζώσεις και να το ξαναβάλεις. Εμείς θα κοιτάξουμε τι μπορούμε άλλο να δώσουμε στους παραγωγούς. Αλλά εκείνο που μπορώ να θέλω να πω, κύριε Κελτή, είναι να το καταλάβουν όλοι οι σταφιδοπαραγωγοί του νομού. Οργανωθείτε! Φτιάχτε ομάδες παραγωγών, γιατί άλλο να είναι 3.000 σταφιδοπαραγωγοί και άλλο να πηγαίνει ο καθένας μόνος του να κάνει διαπραγμάτευση. Νεκρές σαρδέλες γέμισε τις προηγούμενες ημέρες η παραλιακή περιοχή Καβουρίου του Πύργου. Οι περίοικοι είδαν το βράδυ της Κυριακής και της Δευτέρας χιλιάδες ψάρια να βγαίνουν στα ριχά και στην ακτή. Γεγονός που προκάλεσε αίσθηση, καθώς κάτι ανάλογο δεν έχει ξανασυμβεί. Λόμιν και περίοικοι περιέγραψαν στην κάμερα της ΟΡΤ όσα είδαν, ενώ οι περισσότεροι εκτιμούν ότι τα μικρά ψάρια πιθανόν κυνηγήθηκαν από μεγαλύτερα και κυνήθηκαν στα ριχά για να γλιτώσουν από αυτή την επίθεση.
Πρωτογνωρίς εικόνες στην παραλιακή περιοχή Καβουρίου. Χιλιάδες νεκρά μικρά ψάρια προκάλεσαν τις προηγούμενες ημέρες προβληματισμό και ανησυχία σε λουόμενους και περιοίκους. Το βράδυ της Κυριακής και της Δευτέρας, ολόκληρα κοπάδια σαρδέλας βγήκαν στα ρηχά ακόμη και στην Αμμουδιά. Το θέμα έφερε στο φως με αναρτησή του ο πολιτευτής του κόμματος Ενώνω στην Ηλία, Παναγιώτης Τσιλιμίγκρας, ο οποίος μάλιστα κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να ερευνήσουν το φαινόμενο, αφού πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είδαμε τα ψαράκια το πρωί, ήταν πολλά. Από ό,τι εντοπίσαμε το βράδυ, βγαίνουν έξω, κάτι τα κυνηγά και φοβούνται και βγαίνουν έξω στην ακτή. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για την παραλία. Δύο μέρες έχει που γίνεται αυτό. Ενημερώθηκα ότι και χθες το βράδυ έγινε ξανά, αλλά πιο πέρα, σε όλη την ακτογραμμή γίνεται αυτό. Είναι πολλά, δηλαδή είναι σε όλη την ακτογραμμή πολλά ψαράκια, γίνεται άσπρη θάλασσα κατά τις 12 η ώρα εκεί πέρα. Εκεί που καθόμασταν το βράδυ, βλέπουμε κάτι να γυαλίζει μέσα στη θάλασσα και μπαίνουμε μέσα και όπως περπατάγαμε, ερχόντουσαν όλα τα ψάρια επάνω μας. Είχαν βγει έξω-έξω. Τώρα γιατί έγινε όλο αυτό μετά και δεν ξαναμπήκανε μέσα, δεν ξέρουμε. Ωστόσο, ενώ ο κ. Τσιλιμίγκρας αναρωτιέται στη δημόσια αναρτησή του μήπως το φαινόμενο οφείλεται στα λίμματα του δηλειοστασίου του ΓΟΕΒ στο Καβούρι ή σε ανεξέλεγκτη χρήση ελευθερικών μέσων, τα οποία τα τελευταία χρόνια εξαφανίζουν το γόνο σαρδέλας και γάβρου, κάποιοι πιστεύουν ότι ίσως το φαινόμενο να συνδέεται με προσπάθεια εξόντωσης μεδουσών. Εγώ είμαι εδώ γάμο 70 χρόνια, έχω σπίτι εδώ από πάνω. Ψαράκια τόσα πολλά πεθαμένα στην Αμμουδία δεν έχω δει ποτέ. Τώρα κατά χιλιάδες ψάρια μικρά, κάποιος έριξε δηλητήριο, κάτι έγινε. Πρώτη φορά, εγώ το βλέπω πρώτη φορά και κατά τη γνώμη μου πρέπει κάτι να έχει γίνει. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο. Φέτος για πρώτη φορά πάλι, εκατοντάδες τσούχτρες νεκρές εδώ στο κύμα. Πώς νεκρές τσούχτρες. Άρα κάποιος κάτι κάνει. Ή ξέρω εγώ κανένα ψάρι κάτι περίεργο, έχει κυκλοφορήσει μέσα εδώ. Ή κάποιοι κάτι ρίχνουν για να εξοντώσουν τις τσούχτρες και την πληρώνουν για τα ψαράκια. Ωστόσο, άνθρωποι που ζουν χρόνια στην περιοχή υποστηρίζουν μία άλλη εκδοχή. Όπως τονίζει μιλώντας στην κάμερα της ΣΟΡΤ, ο ιδιοκτήτης καντίνας που ζει και δραστηριοποιείται πολλά χρόνια εκεί, το πρωτόγνωρο περιστατικό δεν συνδέεται με ρήπανση, αλλά ότι ουσιαστικά τα μικρά ψάρια κυνηγήθηκαν από κάποια άλλα μεγαλύτερα και βγήκαν στην ακτή προκειμένου να γλιτώσουν. Δεν ισχύει κάτι από αυτά που λέγονται για μόλυνση και για κάτι άλλο. Ήμουν παρόν και στα δύο περιστατικά, Κυριακή και Δευτέρα βράδυ. Μπουλούκια μεγάλα με ψάρια, σαρδελάκια μικρά, ήταν μπροστά την επιχείρησή μου σε πολύ μεγάλο βαθμό, να μην πω τόνους, πάρα πολλά κιλά. Για κάποιο λόγο είχαν βγει έξω-έξω. Ήμουν και εγώ παρόν. Ήταν αργά το βράδυ, βέβαια, 12:00 η ώρα. Με μια απόχη προσπάθησα να μαζέψω εγώ κάποια έτσι για το καλό, ας πούμε. Βγαίνανε μόνα τους έξω στην ακτή. Δεν ξέρω, κάτι τα κυνήγαγε, κάτι υπήρχε με στη θάλασσα. Ήταν πολύ, πολύ το ψάρι αυτό, πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κυριακή βράδυ, Δευτέρα βράδυ, δύο βράδια σερή έγινε αυτό. Και προφανώς αυτά, όσα βγήκαν στην ακτή, ψοφίσανε και μετά τα πήρε η θάλασσα και τα ξανάριξε μέσα. Αυτό έγινε. Θα ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας με μια ματιά στην διεθνή επικαιρότητα. Την Τετάρτη, ο ρωσικός κολοσσός Gazprom σταμάτησε τις παραδόσεις φυσικού αερίου προς τη Γερμανία μέσω του αγωγού Nord Stream 1. Η Gazprom επικαλέστηκε ανάγκη για εργασίες συντήρησης στον αγωγό που θα διαρκέσουν έως το Σάββατο, μία ημέρα περισσότερο από ό,τι αρχικά είχε ανακοινώσει. Απαντώντας στις κατηγορίες του Βερολίνου ότι το Κρεμλίνο χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο ως όπλο, ο εκπρόσωπος της ρωσικής κυβέρνησης Δημήτρη Πεσκόφ απάντησε ότι οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία δεν επιτρέπουν τη διενέργεια κανονικών εργασιών συντήρησης που θα απέτρεπαν την αναστολή των παραδόσεων φυσικού αερίου. Παράλληλα, η Gazprom ειδοποίησε την εταιρεία ενέργειας Angie για την πλήρη αναστολή των παραδόσεων φυσικού αερίου στη Γαλλία από την 1η Σεπτεμβρίου. Η ρωσική εταιρεία υποστηρίζει ότι δεν έχει πληρωθεί για παραδόσεις φυσικού αερίου που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο. Η Angie από την πλευρά της διαβεβαιώνει τους Γάλλους καταναλωτές ότι έχει οργανωθεί για να καλύψει τη ζήτηση αερίου από νοικοκυριά και επιχειρήσεις, διαφοροποιώντας τις πηγές προμήθειας και μειώνοντας σημαντικά την έκθεσή της στο ρωσικό αέριο. Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, οι αποθήκες της στη Γαλλία είναι γεμάτες σε πάνω από 90% της χωρητικότητάς τους. Για την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τις συνέπειές της στην ασφάλεια της Ευρώπης, συζητούν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών κατά τη δεύτερη μέρα του άτυπου συμβουλίου του στην Πράγα. Στο τραπέζι αναμένεται να τεθεί εκτός από το ζήτημα των επιπλέον κυρώσεων προς τη Ρωσία και το ευρωπαϊκό μέλλον της Ουκρανίας, της Γεωργίας και της Μολδαβίας.
Πρέπει να αυξήσουμε αμέσως το τίμημα για την επιθετικότητα στο καθεστώς του Πούτιν. Θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε έναν πιο αργό δρόμο από αυτή τη διαδρομή, όπως κάναμε με 7 προηγούμενα πακέτα. Αλλά νομίζω ότι ο χρόνος είναι κρίσιμος και η απώλεια χρόνου πληρώνεται με το αίμα των Ουκρανών. Η Φινλανδία περιορίζει από την 1η Σεπτεμβρίου τις τουριστικές βίζες για τους Ρώσους τουρίστες και προτείνουμε παρόμοιες ενέργειες για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να δείξουμε ότι την ίδια στιγμή που οι Ουκρανοί υποφέρουν, ο τουρισμός δεν πρέπει να συνεχιστεί ως συνήθως. Θα έπρεπε να είμαστε πιο φιδωλοί με τις τουριστικές βίζες. Τις τελευταίες εβδομάδες έχει παρατηρηθεί ότι εύποροι Ρώσοι παρακάμπτουν τους ευρωπαϊκούς περιορισμούς στα ταξίδια τους, φτάνοντας στη Φινλανδία με αυτοκίνητο και συνεχίζοντας με αεροπλάνο για τον τελικό προορισμό τους. Καθώς η χώρα έχει μετατραπεί σε χώρα διέλευσης, πρόκειται να μειώσει τις βίζες για τους Ρώσους τουρίστες κατά 10%. Οι ηγέτες από όλο τον κόσμο εκφράζουν τη θλίψη τους για το θάνατο του Μιχάηλ Γκορμπατσόφ. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, εξέφρασε τα βαθιά του συλληπιτήρια, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, υπογραμμίζει ότι ο εκλοιπών άνοιξε το δρόμο για μια ελεύθερη Ευρώπη, με τον καθοριστικό του ρόλο στο τέλος του ψυχρού πολέμου. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουντέρες, υπογραμμίζει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ότι ο Γκορμπατσόφ άλλαξε την πορεία της ιστορίας και σημειώνει ότι ο κόσμος έχασε ένα μεγάλο παγκόσμιο ηγέτη. Ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, σημειώνει ότι πάντα θαύμαζε το θάρρος και την ακεραιότητα που επέδειξε ο Γκορμπατσόφ, τερματίζοντας ειρηνικά τον ψυχρό πόλεμο. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, εξήρε τη μνήμη αυτού του ανθρώπου της ειρήνης, οι επιλογές του οποίου άνοιξαν έναν δρόμο για την ελευθερία στους Ρώσους. Όταν ο κόσμος είδε σύγκρουση και αδιέξοδο, εκείνος είδε ειρήνη και δυνατότητες. Ήταν η επιτομή του θάρρους και του οράματος και υπενθύμησε ότι χρειάζεται περισσότερο θάρρος για να τελειώσει ένας πόλεμος παρά να ξεκινήσει ένας. Σπάνιο ηγέτη χαρακτηρίζει τον Μιχάηλ Γκορμπατσόφ ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν. Είχε τη φαντασία να δει ότι ένα άλλο μέλλον ήταν εφικτό και το θάρρος να διακινδυνεύσει όλη του την καριέρα για να το πετύχει. Το αποτέλεσμα ήταν ένας ασφαλέστερος κόσμος, υπογραμμίζει ο Αμερικανός πρόεδρος. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι αυτή την ώρα, όπως τις κατέγραψαν οι δημοσιογραφικοί κάμερες της Ολυμπιακής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Από όλους όσοι εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.